έρχεται και κάθεται δίπλα μου. Και έκανα πάρα πολύ μεγάλες χαρές και ξαφνικά γυρίζει και μου λέει στο αυτί, Ρίκα, μου λέει, αν έχεις τίποτα λεφτά επάνω σου μπορείς να με τα βάλεις στην τσέπη μου. Πιστέψτε με, είχα ευτυχώς, και όλα όταν βγήκα έξω με έπιασαν τα κλάματα και λέω, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βοήθησε τόσους πολλούς ανθρώπους, στο τέλος να μείνει έτσι χωρίς λεπτά, ήταν κάτι το τραγικό. Αλλά δεν πάβει από το να ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος. Νομίζετε ότι επειδή κάνω τον κωμικό, ότι εγώ γελάω? Εγώ είμαι το πιο πικραμένο αστέρι, το πιο πικραμένο πουλί που βλέπετε την ώρα εκείνη που παριστάνω. Γιατί δεν μπορεί να φανταστείτε αν χρωστάω νίκη, αν χρωστάω ρούχα, αν χρωστάω κάρβουνα, αν χρωστάω τα φώτα μου, το νίκη μου, όλα αυτά. Κι όμως σας κάνω να γελάστε. Λέω, ο κύριος που είναι κάτω πλήρωσε. Πρέπει να πάρει τα λεφτά του πίσω. Για να τα πάρει Χατζηγρίστο πίσω, πρέπει να τον κάνεις να γελάσει. Γι' αυτό σκοτώνομαι. Γι' αυτό πεθαίνω πάντοτε απάνω στη σκηνή. Και νομίζετε από κάτω ότι είμαι όλο χαμόγελο, ε? Όχι. Επήγαινα και τον έβλεπα πάντα στον Πρίαμο. Με περίμενε για να του πάω τσιγάρα και να του πάω και μια μπύρα που δεν επιτρεπόταν να πιει. Και όπως μπήκα ένα βράδυ, κοιτάζω δεξιά και βλέπω το τραπέζι το άδειο. Φωνάζω, λέω, παιδιά, παιδιά, πού είναι ο Κώστας? Και μου λένε, ο Κώστας πεθαίνει. Πού είναι? Στο ιατρικό. Δεν κατάλαβα πότε έφτασε στο ιατρικό, πότε ανέβηκα τους νεορόφους, άνοιξα την πόρτα. Του λέω, ήρθα να σε πάρω να πάμε τουρνέ. Και μου απάντησε με αυτή τη λέξη, τώρα πια είναι αργά. Τ' άκουσες, πουλί μου? Και για να μην δει κι αυτός τα δάκρυα τα δικά μου, γύρισα την πλάτη και έφυγα και του είπα το τελευταίο αντίο. Έτσι άδοξα έσβησε ένας μεγάλος καλλιτέχνης που έδωσε όλη του την περιουσία για το θέατρο. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την κυρία Στυλιανοπούλου που μοιράστηκε μαζί μας τις ιστορίες για τον Χατζηχρήστο, οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο που πρόκειται να εκδώσει, να κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό με τα καλλιτεχνικά της Βιώματα. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.